Να πούμε μια καλημέρα. Κοντά μα ο κύριο Γιώργο Βασιλιάδη, μέλο Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Καλώ ήρθατε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σα. Πώ πάμε, ε, Με ψυχολογία περίεργη, με δεδομένο ότι τελειώνει το καλοκαίρι. Αν εννοείται αυτό. Αυτό φταίει. Α, <laughs> από την άλλη πλευρά ρωτάγαμε. Αυτό Πώς φταίει, κύριε Βασιλιάδη. Ε, το καλοκαίρι που τελειώνει. Από το καλοκαίρι. Λοιπόν, ε, να σα πω κάτι. Τώρα το, είπαμε και, το ρωτήσαμε και νωρίτερα στην κυρία Καφαντάρη, με την οποία ενδεχομένω να συναντηθήκατε στο, στο μέσα έξω. Αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. ή μήπω πρέπει ο καθένας στο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει τις αποφάσεις του και να πάτε και τι πολιτικές ζωές σα παρακάτω. Ναι. Ε, κοιτάξτε τώρα το πόσο μπορεί να συνεχιστεί η, η, η ενότητα σε ένα κόμμα ε, ξεκινάει ε, και τελειώνει από τη βούληση της ηγεσία. Ε, εάν ε, η, η εκάστοτε ηγεσία ε, ε, ψάχνει να βρίσκει ε, συνεχώς εσωτερικούς εχθρούς ε, βαφτίζει την όποια ε, φωνή υπάρχει εντός του κόμματος mm -hmm. ως υπονομευμένη από τη διαπλοκή ή, ή, ή και άλλα διάφορα μη που δεν άξιζε τον κόμμα να σχολιάσει κανένας ε, τότε ναι προφανώς η ενότητα διακυβεύεται. Έτσι, ε, η, η, ενότητα, σύγεστας, η, ενότητα, δεν διακυβεύεται πώ όταν έχει δημοκρατικέ λειτουργίε, όταν μπορεί να εκφράσει τη γνώμη σου, όταν μπορεί να εκφράσει τη διαφωνία σου, όταν υπάρχει ακόμα και μια διαμάχη και έντονη σχετικά με την, με την πορεία του κόμματο. Άρα λοιπόν τα πάντα θα κρυθούν στο, στο επόμενο διάστημα. Άλλωστε, έχουμε μπροστά μα ένα μεγάλο και πολυδιαφημισμένο συνέδριο, στο οποίο ακόμα και σήμερα, τέλη Αυγούστου, δεν ξέρουμε τι θα συζητήσουμε για τις πολύ μεγάλες και φοβερές αλλαγές που θα αναμορφώσουν το κόμμα, το χώρο, ε, για τις Οπότε οποίες δεν έχουμε δει μέχρι ούτε μιας βασίλια. γραμμής εισηγήση. Αυτό το συνέδριο, με όλα αυτά τα οποία παρακολουθούμε τα τελευταία 24 ώρα, μιλάμε για τον Οκτώβριο τώρα. Σταχνή κατά την άποψή μου ο ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε, ε, πρέπει να πάρει ε, αποφάσεις για το πώς θέλει να πορευτεί την επόμενη μέρα και πια. Πολιτική πρόταση ε, θέλει να, Όπως, να, να είναι. εκφράσει. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ έπρεπε να έχει να πάρει γίνει. αυτές αποφάσεις. αποφάσεις. Ποιος ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Κασελάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Πολάκη ή ο ΣΥΡΙΖΑ των 87. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ζωντανός ε, οργανισμός, ένας ζωντανός κομματικός οργανισμός. Έχει τα μέλη του, τα οποία τα μέλη του με νυφαλιότητα Όσα έχουν απομείνει, τέλο πάντων, θα πρέπει να αποφασίζουν για το πού θέλει να πάει το κόμμα και με βάση αυτέ τι αποφάσει, ο καθένα μετά βλέπει αν χωράει ή δεν χωράει μέσα σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό οργανισμό. Να μην κοροϊδευόμαστε. Δεν μπορεί να είναι κάποιο με το ζόρι ε, σε ένα και κόμμα. Και είναι αυτέ οι αποφάσει. Τι πρέπει να μετά... γίνει δηλαδή. Ξαναλέω. ξαναλέω. Ε, το, το ζήτημα δεν είναι ζήτημα προσώπων, είναι ζήτημα πολιτικών. Τι πολιτικέ θέλουμε να εκφράζουμε. Mm -hmm. Και το κυριότερο απ' όλα. Ότι οι πολιτικέ θέλουμε να εκφράζουμε να μην έχουν μπρο πίσω. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα, ένα πρόσφατο παράδειγμα. Είπε πολύ α, σωστά και επιτυχημένα ο, ο πρόεδρό μα σε, σε ένα ε, 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 περιστατικό, νομίζω, για, για, για θέματα υγεία. Ότι α αγοράζαμε ένα πολεμικό αεροσκάφο λιγότερο. Με το οποίο συμφωνώ απόλυτα. Είναι αυτή όμω θέση του πρόεδρου και είναι αυτή η θέση του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί πριν από έξι μήνε, λέγαμε και κάναμε στη Βουλή άλλα πράγματα. Θέλω να πω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όσο εξακολουθεί να βγάζει αντιφατικά μηνύματα για το τι είναι, τι πολιτική θέλει να ακολουθήσει, με ποιού συγκρούεται, τι θέλει να εκφράσει, τόσο τα εσωτερικά μας προβλήματα θα εντείνονται. Αυτό, κάτι μου εκπορεύεται κυρίω από τα ε, πάνω, κάτω και τα δεξιά, αριστερά που εκφράζονται από την ηγεσία. Και δεν γίνεται βέβαια και κάθε φορά που ασκείται μια κριτική, κριτική όπως προβλέπετε, η κριτική στην τελευταία πολιτική γραμματεία ήταν σαφή, με αρχή, μέση και τέλο σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και ξαφνικά βλέπουμε το πρωτόγνωρο στην ελληνική πολιτική ιστορία, το πρωτόγνωρο για ένα κόμμα, ο αρχηγό του, να βγαίνει να κάνει διάγγελμα κατηγορώντα μέλη και στελέχη του κόμματό του. Αυτό έχει ξαναγίνει. Να ρωτήσω κάτι. Υπάρχουν... Αυτό, αγγίζει, αυτό αγγίζει το, το γεγονό ότι ο κόσμο δεν μα παίρνει στα σοβαρά. Έτσι. Εκπορεύεται και από αυτό. Ναι. ωραία. Τώρα όμως μας έχετε πει ότι ο κύριος Κασελάκης στείλει διάφορα μυθεύματα, ότι περνάει αντιφορετικά μηνύματα, ότι είναι ευθύνη της ηγεσία ότι που ο κόσμος δεν σας παίρνει στα σοβαρά. Μήπω τα λέει καλά ο Σπίρτζη, ο οποίο λέει: Δεν κάνει, παρετήσου. Ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά εξέμπαινε διαφορετικά μηνύματα για αυτό το λόγο και το κακό αποτέλεσμα των εκλογών του 23. Ωραία. Θέλω να πω ότι είναι μια διαδικασία που δεν έχει ξεκινήσει τώρα, Πέρασε το 2023. Πάει αυτό. Έτσι. Κρίθηκε. Έχετε νέα, άρχηγο. Από εκεί και μετά, ε, δεν νομίζω ότι τέθηκε από τον κύριο Σπύρτζια, από την ομάδα των 87 με στην πολιτική γραμματεία, θέμα ανεπάρκεια του Προέδρου ο κύριο Πολάκη ο οποίο ήταν από του ε, κύριους κύριου ε, υποστηριχτέ του Πρόεδρου, το έθεσε. Άρα εγώ δεν έχω θα να πάμε στον κύριο Παλάκη. Χθε ο πάνω κύριο Πίρτζη εδώ λέει, κατά τη γνώμη μου, και αυτό πρωτοφανέ, να βγαίνει ένα οργανωμένο τέλεχο μέλο των οργάνων του κόμματο και να λέει, Πρόεδρε, δεν κάνει παρετή Εσύ συμφωνείτε με αυτό. Εγώ δε... ξαναλέω και το είπα και στην αρχή. Ε, δεν βάζω το θέμα των προσώπων πρώτο. Μπορεί ο πρόεδρο να μην κάνει, μπορεί ο πρόεδρο να κάνει. Το θέμα είναι πολιτικέ τι πολιτικέ Το θέμα του προσώπου δεν παίζει κόμμα, ρόλο, κύριε Βασιλιά, αν ένα κόμμα δεν μια αποφασίσει και πολιτική. τι πολιτική θέλει να ακολουθήσει, εάν ένα κόμμα δεν μπορεί ε, να ξεδιαλύνει και να δώσει το στίγμα του στην ελληνική κοινωνία. Σα είπα ένα παράδειγμα. Να, και αυτή η αντιφατικότητα έρχεται στο σύνολο τη πολιτική ε, του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, ποιο ευθύνεται για αυτό, για την και εικόνα. Για τον τελευταίο χρόνο μεγαλύτερη ένταση. Για την εικόνα την οποία έχει ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, που λέτε ότι όλα αυτά δεν τα έχει ξεκαθαρίσει και δεν φαίνονται προ τα έξω. Ε, ο, ξεκάτω, ο κύριος Κασελάκη. Αυτό έχει πρόβλημα. Έχει πρόβλημα η ηγεσία. Και έχει προφανώ πρόβλημα η ηγεσία που δεν μπορεί να καταφέρει να επέλθει μια συνεννόηση με στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, πρέπει Άρα να, να παρέτηθεί ο κύριο Κασελάκη για σα. Έχουμε θέματα πολιτική λειτουργία. Κύριε Βασιλιάδη, δηλαδή λέτε ότι είναι θέμα ηγεσία. Πρέπει να παραιτηθεί ο κύριο ε, Κασελάκη. Λέω, λέω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει προφανώ πρόβλημα ηγεσία. Πώ λύνονται αυτά με ξεκάθαρε πολιτικέ αποφάσει, με ξεκάθαρε πολιτικέ θέσει, να ακούσουμε ποιο είναι το πολιτικό σχέδιο και εκεί πέρα θα κρυθούμε όλε και όλοι. Πρέπει Νομίζω να παραιτηθεί ο κύριος Κασελάκη, αφού μα λέτε ξαναλέω, ότι είναι θέμα ηγεσία. Ναι, ή ότι. Η θέμα την προσωπικη σα άποψη δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα πολιτικών. Όπω και να είναι, αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκπέμπει αυτή την. ό,τι να είναι, κατάσταση στα περισσότερα ζητήματα που ασχολούν την ελληνική κοινωνία, που τη μία μπορεί να λέει άσπρο και την επόμενη αμέσω στιγμή μπορεί να λέει μαύρο, τότε προφανώ ε, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να προχωρήσει. <Κι> Πώ γίνεται ο... αυτά, γίνονται με διάλογο, αλλά όταν ο διάλογο με ευθύνη πάλι τη ηγεσία γίνεται τοξικό μέσα από τι χιδαίες επιθέσει των διαφόρων τρόλ που έχουν άμεση σχέση, έχουν έμεση σχέση. Έχουν έμεση με... σχέση. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω και δεν θέλω να το πιστεύω. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν θέλω να το πιστεύω. Αλλά με, ε, με εκφράσεις στυλ, αντίστοιχα όπως λέει η δεξιά, καταδικάζω τη βία από όπου και αν προέρχεται, προφανώς δεν έχει να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει ένα οξύ πρόβλημα, οξύ πρόβλημα από χιδέες επιθέσεις διαδικτυακές που έχει ενταθεί επί της ε, προεδρίας. Ποιο ε, είναι από πίσω τους. Και αυτό. Η κυρία Νατοπούλου, αυτό... χθε μα έλεγε ότι του χρεώνει τον κύριο Κασελάκη αυτούς. Είναι Εσύ... προφανέ. Προφανές, Εσύ... ε, ε, εδώ είχαμε και συγκεκριμένα περιστατικά. Που σε, σε επώνυμου λογαριασμού φάνηκε ότι υπάρχει συνεννόηση με το γραφείο του Προέδρου. Κατά λάθο μεν, αλλά φάνηκε. Άρα λοιπόν η ηγεσία θα αναλάβει την ευθύνη για αυτό το ζήτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι τη Ποιοι είναι Για κάτι μα λίγο σοφότερα. ξαναλέω, από εκεί και μετά, αυτά είναι γνωστά. Αυτά έχουν υποθεί και τον προηγούμενο διάστημα. Όχι, πείτε τα Νομίζω όμω ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμο έχει ανάγκη από μια σοβαρή αντιπολίτευση η οποία θα μπορεί να τον εμπνεύσει Ωραία. ότι μπορεί να έρθουν οι πολυπόθετε πολιτικέ αλλαγέ για, για την καθημερινότητα φτάσουμε όμως δεν Κύριε βγαίνει. Βασιλιάδη, εκεί θα πρέπει να λύσετε πρώτα τα ισοκομματικά σα. Θα πρέπει πολλά ζητήματα από την πλευρά. Για το να, το να φτάσουμε λοιπόν εκεί, θα πρέπει να έχουμε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σχέδιο χωρί παλινοδίε και ένα πολιτικό σχέδιο που θα του χωράει όλου. Εγώ έχω πει πολλέ φορέ στο παρελθόν. Επειδή Προφανώ το επόμενο ερώτημα, και άκουσα και για την κυρία Καφαντάρη, είναι διαγραφέ, είναι διασπάσει, είναι το ένα ή το άλλο. Mm -hmm. Όταν λέμε ότι για να μπορέσουμε να έχουμε την πολιτική αλλαγή χρειαζόμαστε ενότητα και τη μεγάλη δυνατή ενότητα, είναι χαζό έτσι, για μέσα στο κόμμα μας να λέμε ότι ε, η λύση ε, θα είναι μια διάσπαση ή η λύση θα είναι μια διαγραφή ή οτιδήποτε. Όμω προσέξτε, συγγνώμη, όταν υπάρχει από τη μία πλευρά, ακούμε τον κύριο Κασελάκη που μιλάει για οργανωμένο σχέδιο από την ομάδα των 87 για τον εξευτελισμό του ΣΥΡΙΖΑ. Από την άλλη, βγαίνετε εσείς και λέτε ότι ο ίδιο κατασκευάζει εχθρού. Ε, η λέξη ενότητα δεν υπάρχει πουθενά. Εδώ υπάρχει διχασμό. και κάποιο άλλο. Λίγο... Πιο σημαντικό, κύριε, Ένα βήμα πριν τη διάσπαση. Είπε η ηγεσία εκπέμπει ό,τι <laughs> Νομίζω ότι αυτό είναι το ουσιαστικό ε, πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Και ξαναλέω, η, η κατασκευή συνεχώ νέων εχθρών, η δημιουργία νέων εχθρών, αυτό δεν οδηγεί πουθενά. Μπορεί να τρέφει ε, ένα εσωκομματικό που όσο πάει, τα ακροατήριο. Και κυρίω όχι στο κομματικό ακροατήριο, εθνικό ακροατήριο. Ο ελληνικό λαό δεν μα ακούει, μόνο ότι έχει όλα αυτά τα προβλήματα. Εσεί παρουσιάσατε mm. μόλι ε, στα δύο ρεπορτάζ ε, νωρίτερα δύο σοβαρά ζητήματα: τα φάρμακα, κοινή πρόσβαση του ανθρώπου σε αυτά, τη φοιτητική στέγη. Που δεν είναι μόνο η στέγη, είναι η στέγη για τα Αυτά κάθε... δεν τα κάνετε εσεί, Έλληνα... τα κάνουμε εμεί. Τι να κάνουμε τώρα. Υπό... Αλλά η ερώτηση είναι εξή και θέλω να μου απαντήσετε, γιατί yeah. τελειώσαν οι μέρε, Έχετε κεντρική επιτροπή. Εσεί αυτή την κεντρική επιτροπή, επιτροπή σα θεωρώ κομμάτι των 87. Θα συμμαχίσετε με την ομάδα Πολάκη έτσι ώστε να κατατεθεί πρόταση μορφή εναντίον του Πρόεδρου, ναι ή όχι. Νομίζω ότι όλη αυτή η συζήτηση είναι πάλι, ξεκινάει σε λάθος πεδίο. Εγώ επιμένω στο θέμα της πολιτικής. Ναι, εάν, ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποφασίσει τι είναι και που θέλει να πάει, Εάν ε, δεν υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο και ούτε πλευρά τη ηγεσία υπάρχει ένα ξεκάθαρο σχέδιο, υπάρχουν ε, διάφορε θεωρητικέ εξαγγελίε, mm. οι οποίε ξέρετε στα κόμματα, οι θεωρητικέ εξαγγελίε, πρέπει να αποτυπωθούν σε ένα χαρτί. Ωραία. Να λένε ένα, δύο, τρία, τέσσερα, Εσείς Εσεί θα, σε 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 θα συμφωνήσετε μια, σε μια πολιτική δηλαδή και μετά θα πείτε, έλα εδώ πρόεδρε Στέφανε Κασελάκη να την εφαρμόσει. Ποιο θα το δεχόταν αυτό. Ποιο πρόεδρο, πει... ο οποίο δεν έχει βάλει την υπογραφή του κάτω από αυτό το κείμενο, θα ερχόταν να κάνει τον προπονητή σε αυτή την ομάδα. Νομίζω ότι η υποχρέωση κάθε πρόεδρου είναι να καταφέρνει να συνθέτει τι φωνέ μέσα και τι απόψει ναι, μέσα. Ναι, από... αλλά μα λέτε ότι ε, δεν ε, τα καταφέρνει έχει, ο πρόεδρο αυτό. αυτό. Δεν έχει, εάν δεν έχει. Μα θα κρυθεί, θα κρυθεί γι' αυτό. Και εσωκομματικά, αλλά κυρίω. Κρίνεται καθημερινά και ο ΣΥΡΙΖΑ κρίνεται καθημερινά από την ελληνική κοινωνία, από τον κόσμο. Και φοβάμαι ότι ο κόσμο δεν μα ακούει και δεν μα ακούει όχι επειδή έχουν ευθύνη 87. Δεν μα ακούει γιατί εκπέμπουμε συνεχώ αντιφατικά ε, μηνύματα. Αυτό που θα γίνει, αυτό το τελικό ξεκαθάρισμα που λέτε τώρα θα γίνει στην Κεντρική Επιτροπή, θα γίνει στο συνέδριο, εάν πάτε όσοι πάτε. Είναι καταστατικό συνέδριο θα, συνέδριε, θα πάτε... με τι αλλαγέ. <laughs> δηλαδή... Ε, τι οποίε καταστατικέ αλλαγέ φοβερέ και τρομερέ, οι οποίε θα κάνουν το κόμμα να απογειωθεί, ακόμα δεν έχουμε δει ούτε μία πρόταση. Ακόμα δεν έχουμε δει ούτε μία εισήγηση. Σε, σε, βάση εισηγήσεων. Συμφωνούμε, διαφωνούμε, προχωράμε, συνθέτουμε, αποχωρούμε. Με βάση μια εισήγηση. Δεν υπάρχει τίποτα. Υπάρχουν θεωρίε. Υπάρχουν θεωρίε και να στα Facebook. Η πολιτική δεν γίνεται ούτε από το Facebook, ούτε από τα social media. Η πολιτική πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλο. Και κατά την άποψή μου χρειάζεται σοβαρότητα. Και ο ΣΥΡΙΖΑ να λύσει και τα βασικά του ζητήματα, τα οποία δεν τα έχουμε λύσει από το 2017 και μετά, όταν καταφέραμε σιγά-σιγά να βγάζουμε τη χώρα από τα μνημόνια. Θα πάμε ε, με την ε, φωνή του λαϊκισμού, ή θα πάμε μια φωνή λογικής να πείσουμε τους πολίτες ότι υπάρχει μια αναλλακτική δομημένη με αρχή, μέση και τέλο. Πολλάκι στην είναι. Φωνή λογική ή φωνή λαϊκισμού. Αυτή τη στιγμή, ε, με τον Παύλο, διαφωνούμε σε πολλά πράγματα πολιτικά. Τον εκτιμώ βαθύτατα ως άνθρωπο και ως επιστήμονα. Αυτό είναι ε, άλλη συζήτηση. Πολιτικά έχουμε πολύ μεγάλε διαφωνίε στον τρόπο εκφορά του πολιτικού λόγου. Εγώ διαφωνώ. Είναι κάτι το οποίο εμένα προσωπικά. Δεν με εκφράζει. Για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά δεν θα το και έτσι βλέπατε. πρέπει να γίνει και η διαφωνία στα κόμματα. Δεν μπορεί να στιγμή... για πρόεδρο του κόμματο. Εγώ δεν θα τον στήριζα, αλλά ο καθένα μπορεί να κατέβει για πρόεδρο του κόμματο. Από εκεί και μετά όμω ξαναλέω. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πάρει βαθιέ αποφάσει, σοβαρέ αποφάσει για την επόμενη μέρα. Και το κυριότερο απ' όλα, βλέποντα ότι η επόμενη μέρα απαιτεί συνθέσει. Βλέποντα ότι η επόμενη μέρα απαιτεί την ευρύτερη δυνατή συσπήρωση του προοδευτικού χώρου. Mm -hmm. Αυτό μπορεί να το υπηρετήσει η ηγεσία. Κατά ψήμου δεν μπορεί. Δε μπορεί. Οπότε, όταν συνεχώ λε με τον έναν δεν θέλω, με τον άλλον δεν έτσι, ο ένα είναι προδότη, ο άλλο είναι εχθρό. Μα δεν θα προχωρήσουν ποτέ έτσι. Άρα Αν υπάρχει θέμα ηγεσία. Αν καθίσουμε να βάλουμε πρώτα όσα μα χωρίζουν, τότε η δεξιά θα κυβερνάει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, με, με την original μορφή ω Νέα Δημοκρατία mm -hmm. ή με τι παραφιάδε τη με την ακροδεξιά, θα κυβερνάει για τα επόμενα 50 χρόνια. Άρα ποιος Και η Ελλάδα μπορεί, θα, θα πηγαίνει μεσηδιάδες. 50 χρόνια πίσω κάθε φορά. Λέτε ότι δεν μπορεί τώρα η ηγεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Ποιο μπορεί. Να εγώ επιμένω. Πολιτικές. Δεν το θέμα προσώπων. Αυτή τη στιγμή είναι θέμα πολιτικών. Mm. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αποφασίσει. Λέτε είναι... όμω ότι, ότι αυτή η ηγεσία δεν, δεν μπορεί. Δεν ε είναι προφανέ, μα δεν γίνεται. Προσέχτε, δεν γίνεται ένα χρόνο συνεχώ να υπάρχουν τόσοι πολλοί εχθροί μέσα ακόμα ένα κόμμα και να έχουμε συνεχώ ξεκαθαρίσματα λογαριασμών και εσχάτω mm. να ανακαλύπτουμε και εχθρό τον πρώην πρώην Αλέξη του Τσίπρα. γελάει ο κόσμο. Πάντω. Θα έρθουμε στον Αλέξη Τσίπρα. Εσεί θα μείνετε σε αυτό ΣΥΡΙΖΑ. Σε ΣΥΡΙΖΑ με κασελάκι, εσεί θα μείνετε. Ξαναλέω, δεν είναι θέμα προσώπων. Είναι θέμα πολιτικών. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο δεν έχει δημοκρατικέ λειτουργίε. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο έχει όργανα διορισμένα. Ένα ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο δεν έχει οργανώσει. Λέω κάποιε από τι ιδέε που είπε ο πρόεδρο, γιατί ακόμα δεν υπάρχει γραπτή εισήγηση. Ένα ΣΥΡΙΖΑ που εμένα προσωπικά ε, δεν θα με εκφράζει. Από εκεί και μετά ο καθένα λίγο πολύ παίρνει τι αποφάσει του. Και νομίζω ότι είναι ένα ευρύ κύκλο ανθρώπων που έτσι κι αλλιώ με την πορεία που τα πράγματα. Ε, θα μιλήσω δεχόμενο και σε προσωπικό επίπεδο. Ε, δεν ξέρω αν θα έχει ενδιαφέρον καν να είναι υποψήφιο στην επόμενη Κεντρική Επιτροπή. Γιατί έχουμε και εκλογέ Κεντρική Επιτροπή με εδώ συνέδριο. Ναι, ναι. Άρα λοιπόν. Άρα ε, θα, θα κατεύετε, άρα, λοιπόν, 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 Άρα λοιπόν, ε, εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει άμεσα να ξεκαθαρίσει ποιο είναι και πού θέλει να πάει. Ο και κ. εκεί κ. πέρα ο καθένα πιστεύεται... θα πάρει τι αποφάσει του. Ο κύριο mm Τσίμερ, -hmm. πιστεύετε πρέπει να παρέμβει. Να είναι... Πρέπει να μιλήσει, όχι. να τοποθετηθεί. Όχι. Καταρχήν δεν θέλω να να πάρω θέση για τον, για τον Αλέξιο Τζίπρα. Ο Αλέξο Τζίπρα είναι, το έχω ξαναπεί αυτό πολλέ φορέ, είναι η μεγαλύτερη προσωπικότητα του χώρου ε, και δεν μπορούμε ούτε να, τις, να του φορτώνουμε τι ανεπαρκειές μα, ούτε την διαχειριστική μα ικανότητα. Ο χώρο διαλύεται. Και ο φυσικό λοιπόν, του ηγέτη δεν φαίνεται εκεί, να, 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 ανησυχεί γι' αυτό. Από εκεί και μετά ο, ο Αλέξο Τζίπρα παρετήθηκε. Και όταν κρίνει ότι πρέπει να μιλήσει, θα μιλήσει. Όταν κρίνει ότι πρέπει να παρέμβει, θα παρέμβει. Αυτή τη στιγμή δεν είναι θέμα Αλέξη Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή είναι Στέφανο Κασελάκη και προ ποια κατεύθυνση θέλει να προχωρήσει. Μιλάτε για τον Αλέξη Τσίπρα, προχωρήσει... εσεί ή, ή τον 87, μιλάτε. Ε, σα συντονίζει. Ό, γιατί ό, οι άνθρωποι ό, του ό, κυρίου ό, Κασελάκη λένε ότι σα συντονίζει. Όλα τα κάνει ο Τσίπρα. Ε, εντάξει. Ε, προς το παρόν, ε, οι άνθρωποι του κυρίου Κασελάκη καλό θα είναι να σταματήσουν να φραξιονίζονται μέσα στο κόμμα ε, μαζεύοντας υπογραφές για όποιον διαφωνεί μαζί τους ε, και να λειτουργήσουν πολιτικά, να μπορέσουν να καταφέρουν να συνθέσουν ε, γιατί αυτοί έχουν την ευθύνη ως ηγετική ομάδα και ας αφήσουν τα υπόλοιπα και ας αφήσουν τον Είναι οι άνθρωποι του Κασελάκη που πατάει Βασιλιάδη. Η ηγετική ομάδα η οποία έχει. Θα σα τώρα. Ποιοι είναι, ποια είναι αυτή η κοινότητα. κύριο Μοραίτη, ο Στυχουργός, ο κύριο. Δεν θέλω mm. να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Προσέξτε. Νομίζω ότι ε, ε, εάν θέλουμε <coughs> να, να κρατήσουμε μια οποιαδήποτε επαφή με τον κόσμο, εάν θέλουμε ο κόσμος α, να μας ακούει όσος κόσμος μας ακούει πια, ε, με την ελάχιστη ε, σοβαρότητα, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να συνεχίσω σε, σε αυτήν την ε, κατεύθυνση. Αυτή τη στιγμή είναι, έχουμε ένα Σαφέ πρόβλημα στη λειτουργία μα, στη φορά του πολιτικού μα, που ε, από την ηγεσία. Ελπίζω, γιατί εγώ θέλω να ελπίζω, ότι θα έχουν μία κανονική λειτουργία και θα μπορέσουμε να βρούμε λύσει. Αν δεν. Δε... Και μετά, εάν δεν βρούμε λύσει, δεν... η ζωή δεν έχει αδίέξοδο. Εγώ. Α, τι πάει να πει αυτό. Εγώ σα καταλαβαίνω έσ... μετά να πω διέξω. Αυτό. Τώρα, για να είμαι ειλικρινή τώρα, επειδή. Ότι το σκέφτεστε πολύ σοβαρά αυτό. Νομίζω ότι η Φίλα προσκύμενη στον πρόεδρο του κόμματο το δηλώνουν αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή, ό,τι και να πείσει είσαι μετά να πω διέξω. Δεν μπορεί να ασκήσει. Εγώ δεν είμαι Φίλα προσκύμενο στον πρόεδρο. Εγώ το σχολιάζω. Δεν μπορεί να μην ασκήσει κριτική. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα το έλεγα αυτό. Σα ξαναλέω. Όταν έρχομαι εγώ και λέω ότι για να μπορέσουμε να έχουμε την πολιτική αλλαγή, για να μπορέσουμε να έχουμε αλλαγή κατεύθυνση στην πολιτική ζωή του τόπου, γιατί η Νέα Δημοκρατία διαλύει τη μέση οικογένεια, διαλύει το μέλλον τη ελληνική κοινωνία, τότε ε, 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 προφανώς ε, δεν μπορώ να μιλάω ούτε για διασπάσιο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Άλυσο. Από εκεί και μετά όμως, Άλυσο. από εκεί και μετά, ξαναλέω, στη ζωή και στην πολιτική δεν υπάρχουν αδίέξοδα, η ζωή θα δώσει τι λύσει. Και τι απαντήσει. Και νομίζω σε ένα αδιέξοδο που είμαστε. Κύριε και Βαστιλιάς. το αδιέξοδο το δείχνει η κοινωνία που δεν μα ακούει πια. Έτσι. Θα έρθουν, θα γεννηθούν νέε λύσει. Σα ευχαριστούμε λύσεις. πάρα πολύ. Να πάνε όλα καλά. Καταλαβαίνετε, πράγμα. στο γάμο δεν θα πάτε. Ε, όχι, νομίζω είναι σε κλειστό κύκλο. Επομένω. Ευχαριστούμε. Ε, λάβει πρόσκληση. Καλημέρα.